Συνεχή πηγή παροχή σκέψη. Αγαπητοί φίλοι και φίλε, καλή σα μέρα. Ε, ήρθα πάλι Τρίτη σήμερα, πιστό στο ραντεβού μαζί σα, να κουβεντιάσουμε λιγάκι και να θυμηθούμε κάποια πραγματάκια τα οποία ε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Πρόσφατα, πριν από πολύ λίγες μέρες, η Διεθνής Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, εξέδωσε ένα πόρισμα, μετά από μια έρευνα που έκανε, για το τι συμβαίνει σε αυτό που λέγεται Ελλάδα. Και λέω σε αυτό που λέγεται Ελλάδα, γιατί δεν είναι κράτος, έτσι. Ε, λοιπόν, στο, στο πόρισμά της αυτό, ε, επαναφέρει στην ουσία ό,τι έχει πει μέχρι τώρα η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το Μάρτι, ό,τι έχει πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης το Μάρτι για το τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Και λέει πολύ απλά ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο να μην έχει ...καταστρατηγηθεί, να μην έχει καταπατηθεί με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Και ε, ζητάει βέβαια ε, ακόμα και επαναφορά του καθεστώτος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων... ...να δηλαδή, δει κάποιοι άνθρωποι να ζούνε έτσι όπως ζούνε άνθρωποι... ...και όχι έτσι όπως ε, τους έχουν κάνει να ζούνε σαν σκλάβοι. Ε, εδώ ε, καλό είναι να θυμηθούμε πάλι ότι οι διεθνείς συμβάσει οι οποίες ε, ε, εκχωρούν ας πούμε κάποιο μέρος εθνικής κυριαρχίας κτλ ε, δεν εκχωρούν έτσι απροπό ας πούμε και κατά βούληση και κατά συρροή αλλά έχουν κάποιους κανόνες καταρχήν δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαδικασία εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας με τίποτα αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα και αυτή η οποία προβλέπεται στο Σύνταγμα, η διαδικασία που προβλέπεται στο Σύνταγμα, στο άρθρο 28 συγκεκριμένα, για εχώρηση, η Αμερική εχώρηση εθνικής κυριαρχίας λόγω της συμμετοχής μας σε αυτό το καφενείο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει και κάποιους περιορισμούς, έχει και κάποιους κανόνες, κάποιους περιορισμούς επαναλαμβάνω, οι οποίοι πρέπει όχι μόνο να λαμβάνονται υπόψη, αλλά και να τηρούνται απόλυτα για να έχει κάποια βάση αυτή η εχώρηση της ε, εθνικής κυριαρχίας. Ας δούμε λοιπόν τι ακριβώς λέει. Ε, με δύο λόγια μιλάει για το ότι, δεν πρέπει, ότι πρέπει να τηρείται η δημοκρατία, τα δημοκρατικά, να, να, ε, επίσης τα δικαιο, τα τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών να σας το διαβάσω επιλέξει όπως ακριβώς ε, τα περιγράφει όπως ακριβώς τα αναφέρει προς αποφυγήν κάθε ε, παρεξήγησης όσον αφορά την έκφραση, τις εκφράσεις που είπα προηγουμένως. Συνεπώς πάμε στο 28 στην παράγραφο 2 που, μας, που ορίζει ότι για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί συνεργασία με άλλα κράτη Μπορεί να αναγνωριστούν με συνθήκη ή συμφωνία σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. Πρώτη παρατήρηση. Ε, η σύμβαση ε, δανειακή διευκόλυνση. Ε, βέβαια, οι λέξει έχουν χάσει το νοημά του, έτσι βεβαια οι λέξεις εχουν χασει το νοημα του ετσι μιλαμε για. Σύμβαση βασιδανιακή διευκόλυνση. Ε. Τώρα, τι διευκόλυνση ήταν αυτή, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, διευκόλυνση τη χαρακτηρίζει. Σαν διευκόλυνση την είπανε, σαν διευκόλυνση την υπέγραψε ο κοπηλάτη. Ε... αυτή λοιπόν δεν είναι ότι δεν υπογράφτηκε μόνο από 180 θα ακούσετε στη συνέχεια και το τι άλλο ορίζει αυτό το άρθρο αλλά εδώ καταρχήν δεν έχουμε υπογραφεί από τους 180. Κάτι το οποίο ελέγχθη κατά κόρον εκείνη την περίοδο, σαν ατόπιμα, και υπόψη είναι ότι έχει υπογραφεί μόνο από τον τότε φερόμενο σαν Υπουργό Οικονομικών τον παπα και το καλό παλικάρι, τον αντάρτη, τον πρώιμο αντάρτη από τα 13-14 χρόνια, αυτό που, λέ, που ονομάζεται άνθρωπος και ονομάζεται πρόεδρος δημοκρατίας, ποιας δημοκρατίας δεν ξέρω και τον ακούει στο όνομα Καρόλος Παπούλιας έκτοτε αυτό το κατασκεύασμα χάθηκε ε, στην Βουλή ε, υπάρχει ακόμα αυτό που λέγεται Βουλή το κτίριο δηλαδή, σαν κτίριο υπάρχει όχι σαν περιεχόμενο εν πάση περιπτώσει ε, εξυφανίστη ως διαμαγείας δεν είναι όμως μόνο όπως είπα το ότι δεν υπογράφτηκε από 180. Ε, πάμε στο 3. Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, που λέει κατά λέξη: Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή του 180, σε περιορισμού ω προ την άσκηση τη εθνική κυριαρχία τη, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητα. Πέστε μου τώρα εσείς λοιπόν, εάν ναι, ετηρήθη και τηρείτε κάτι από όλα αυτά που ακούσατε. Και αυτοί οι περιορισμοί δεν είναι διαζευκτικοί, είναι σορευτικοί. Δηλαδή πρέπει να, να, να υλοποιούνται όλοι αυτοί οι όροι για να έχει ισχύ αυτή η ρημάδα, η σύμβαση η οποία πρέπει να υπογραφεί από τους 180. Δεν, επαρκούν, δεν αρκούν ε, ε, σαν αριθμός οι 180, αλλά πρέπει να εξασφαλίζει και όλα αυτά τα οποία ακούσατε στη συνέχεια και που τα ξαναλέω και, λέ, και είναι τα εξή: Να υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον. Είναι, ποιο είναι αυτό που χαρακτηρίστηκε σαν ε, υπέρτατο εθνικό συμφέρον, ουδή ποτέ μα το εξήγησε, να μην θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τι βάσει του δημοκρατικού πολιτεύματο. Ε, Α μην μιλήσω εγώ για το εάν θίγει ή όχι τα δικαιώματα του ανθρώπου και τι βάσει του δημοκρατικού πολιτεύματο, και να παραπέμψω στις εκθέσεις που σας είπα, που σας είπα ε, στην αρχή δηλαδή στην τελευταία έκθεση της Διεθνούς ε, Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του, της ε, Επιτροπής του ΟΗΕ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, οι δύο τελευταίες ήταν το Μάρτιο. Η, η πρώτη που ανέφερα είναι προ λίγων ημερών. λοιπόν ε, έχουμε συνεπώς μία όχι απλώς καταστρατήγηση του συντάγματος. Έχουμε μία εθνική προδοσία, η οποία ε, περιγράφεται μια χαρά στο ποινικό κώδικα ε, που ορίζει τι σημαίνει εθνική προδοσία. Εντάξει, το 154 αν θυμάμαι καλά του ποινικού κώδικα, στην παράγραφο 2, και που ετέθη μετά την, στο, στην αναθεώρηση του συντάγματος που έγινε μετά την Χούντα από τον τότε Υπουργό ε, δικαιοσύνη στο Γιώργο Μαγκάκη Γεώργιο Α, Αλέξανδρο Μαγκάκη για να διευκρινίσει πλήρως δεν υπήρχε ως τότε για να διευκρινίσει πλήρως τι σημαίνει ε, εθνική προδοσία. Λοιπόν, <coughs> από εκεί και μετά ε, ας αναρωτηθούμε όλοι σε τι κατάσταση ζούμε και εάν αυτό το οποίο λέγεται αυτές τις ημέρες το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι πάμε για εκλογή προέδρου της δημοκρατίας ας αναλογιστεί κανείς το εάν υπάρχει δημοκρατία για να εκλέξει πρόεδρο και πέρα από τη διαδικασία δηλαδή δεν είναι αστείο είναι ένα ανέκδοτο είναι αλλά εν πάση περιπτώσει ποια ποιάς δημοκρατίας ποιάς δημοκρατίας πρόεδρο ποιάς δημοκρατίας αυτής που καταρακώνει τον άνθρωπο, αυτής που εξουθενώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που πρέπει να εκφράζεται και πρέπει να στηρίζεται από ένα κράτος δικαίου σε κάθε στιγμή της ζωής των ανθρώπων. Μια δημοκρατία η οποία σαν κυρίαρχο ζητούμενο και υποχρέωση είναι να προασπίζει την εθνική κυριαρχία είναι να μην επιτρέπει σε κανέναν να επιβουλεύεται το, το έδαφος της να μην επιτρέπει σε κανέναν να, ε, να, να απαξιώνει τη ζωή των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτήν τη δημοκρατία και σε καμία περίπτωση να μην επιτρέπει ας πούμε τη δουλοποίησή τους και όμως πάμε σε εκλογή προέδρου της δημοκρατίας ακούστε εγώ δεν λογαριάζω τέτοιε δημοκρατίε. Τι πετάω στο καλάθι των αχρήστων. Ε, Σα καλώ να κάνετε το ίδιο γιατί είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε σαν πολίτε. Όπω ορίζει και το 120 άρθρο στην παράγραφο 4, που λέει ότι ε, είμαστε υποχρεωμένοι, όχι απλώ έχουμε δικαίωμα, αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι να αντιστεκόμαστε με οποιοδήποτε μέσον σε αυτόν ο οποίο έχει σφετεριστεί ε, τη λαϊκή κυριαρχία σύμφωνα με το προηγούμενο με την προηγούμενη παράγραφο του ίδιου άρθρου του 120, δηλαδή την παράγραφο 3 που μιλάει για το σφετερισμό της ε, λαϊκής κυριαρχίας. Συνεπώς δεν αναγνωρίζουμε καμία δημοκρατία ε, μέσα στο υπάρχον πλαίσιο, διότι ε, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά είναι εντελώς απέναντι, εντελώς αντίθετη με αυτό που ε, υποτίθεται ότι πρέπει να εκφράζει, και συνεπώς έχουμε υποχρέωση να αρνηθούμε τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Δηλαδή και τους νόμους τους οποίους βγάζουν, γιατί όπως έχουμε πει πάλι στο παρελθόν, για να είναι κάποιος νόμος πρέπει να ε, υλοποιεί και να είναι σύμφωνος με διατάξεις του συντάγματος. Αυτός ο κανόνας δικαίου δηλαδή, που τον λέμε νόμο και ψηφίζεται από αυτό το κοινοβούλιο, που ε, δυστυχώς όταν μιλάω δεν μπορώ να το... Να, να το πω όπως το γράφω γιατί το γράφω με ύψιλον και όχι με y. ε, κάνω τη διευκρίνηση αυτή και να με συγχωρήσετε γιατί στο προφορικό λόγο αυτό δεν φαίνεται αλλά πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας ε, για να είναι λοιπόν ε, ένας πραγματικά νόμος ο κανόνα δικαίου να είναι νόμος θα πρέπει να συμβαδίζει με το σύνταγμα να υλοποιεί δηλαδή το σύνταγμα και να μην είναι αντίθετος σε, σε κάποια από τις διατάξεις του. Συνεπώς, δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει νόμος. Υπάρχουν παράνομες πράξεις. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Γιατί όλοι αυτοί οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί έχουν καταπατήσει κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο δηλαδή στο οποίο αναφέρονται, έχουν καταπατήσει και κάποια ή κάποιες ε, διατάξει του συντάγματο, όπω στο θέμα τη υγεία, στο θέμα τη κατοικία, στο θέμα τη εργασία, ε, τη αξιοπρέπεια του ανθρώπου, σε πιο απ' όλα. Είναι ένα κοκτέιλ δηλαδή παραβιάσεων. Όποιο νόμο και να πάρει, θα έχει παραβιάσει κάποια διάταξη του συντάγματο. Συνεπώ, δεν υπάρχει νόμο. Υπάρχουν παράνομε πράξει. Εντάξει, μια χαρά. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή και συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε πάλι να συνεχίσουμε τη μουρμούρα ε, Χρειάζεται, κάνει καλό στην υγεία Γιατί ενδεχομένως από το πολύ μουρμούρισε, μουρμούρισε Να ανοίξει λιγάκι κανένα μυαλό ρε παιδιά Να σκεφτούμε λίγο και λίγο παραπέρα από ό,τι μας έχουν βάλει να σκεφτόμαστε ε, τώρα αυτή την ώρα σίγουρα θα υπάρχει αγωνία μεγάλη Ας πούμε τι θα γίνει με τους 100 Όπως είναι 181 και μισό Πρέπει να βγάλουν 182,5-180, δεν ξέρω, δεν, δεν, τα έχω χαμένα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει είμαι και λιγάκι ανόητο, είμαι και λίγο καθυστερημένο, ε, δεν ξέρω και γράμματα, δεν ξέρω και να διαβάζω. Ε, Ό,τι ακούω λέω τώρα, ε, Πώς θα ψαρέψουν τελικά. Να έχουν βάλει και την απόχη, ε, εκεί έτοιμοι είναι και αυτοί για τα αφρόψαρα. Ε, ε, ο κύριος ε, Αυτός που κάνει τον πρωθυπουργό βγήκε και τα, έταξε και η Υπουργεία. Ρε παιδιά, αυτό είναι δηλαδή δημόσια πρόσκληση σε δωροδοκία. Ε, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Τουλάχιστον ο Μητσοτάκης το 65, το 65 το είχε διδάξει αλλιώ το μάθημα. Τους μάζευε έναν από εδώ από εκεί τους... Ε, ε, τους μάντρωνε κάπου, τους έταζε, τους έριχνε και κάνα ψηλό ας πούμε έτσι για τα τσιγάρα τους. Ε, Του μάζευε εκεί και τα λοιπά. Την έκανε τη δουλειά. Να, με, με δύο με δύο. Την έκανε τη δουλειά. Αλλά την έκανε ρε παιδί μου λιγάκι και στη ζούλα. Και ό,τι έσκαγε, ό,τι έβγαινε από το βόθρο της τη περίοδου, ε, μαθευόταν και τελικά βέβαια μαθεύτηκε όλο το ο, σκηνικό που είχε στηθεί. Αλλά εδώ τώρα ετούτο, Το ξεπέρασε το μυτσοτάκι. Δεν το κάνει πια στη ζούλα. Δημόσια δημόσια πρόσκληση σε αποστασία, δημόσια πρόσκληση σε εξαγορά. Κάθε είδους εξαγορά. Και από την άλλη μεριά, εκείνοι οι οποίοι είναι οι εξαγοραζόμενοι ε, με το τάξιμο για υπουργεία, ήθελα να ξέρω γιατί τόσο πολύ θέλουν να γίνουν υπουργοί ρε παιδιά. Γιατί άραγε, το σκεφτόμαστε, ε? είναι απλώς η διαφορά μισθού του βουλευτή, από τον υπουργό, ε δεν είναι εδώ και τόσο μεγάλη, τόσο ξεφτύλες πια είναι. Μήπως είναι και τίποτα άλλο, που σκοτώνονται για να γίνουν υπουργοί και μόλις τους τέταξε υπουργείο τρέξανε όλοι και μάλιστα μίλησε για διεύρυνση της κυβέρνησης. Όχι απλά για ένα σχηματισμό, δηλαδή, ε, στην πλάτη μας, με τόσα και τόσα που έχουμε να κουβαλήσουμε σαν βάρη να αποκτήσουμε και κάποια ακόμα υπουργεία γιατί αυτά που φτάνουν δεν επαρκούν και ξέρετε θα, ήταν, θα υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στους νυν υπουργού και στους α, ας πούμε τους, α, τα ψάρια, τα καινούρια που θα τσιμπήσουνε, διότι σου λένε, θα σου λέγανε τώρα οι νυν υπουργοί για κάτσε ρε, φίλε άμα κάνεις ένα, σχημα, ένα σχηματισμό και μου φέρεις αυτούς που θα ψηφίσουν τώρα πάνω θα διώξε μένα που ήμουν μια ζωή δικό σου, που ήμουν μια ζωή μαζί σου που ήμουν ήδη υπουργό. γιατί που θα χωρέσει, που θα μπει ο άλλος και θα γινόταν μακελιό, εμφύλιος πόλεμος ενώ τώρα σου λέει διεύρυνση δηλαδή φίλε μου και εσύ που είσαι θα εξακολουθήσεις να είσαι μη σε, δεν σε ενοχλεί δηλαδή καθόλου απλώς θα δημιουργήσω και άλλα 2, 3, 4, 5, 10, δεν βαριέσαι ας πούμε Υπουργεία, Υφυπουργεία ή δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς θα τα ονομάσω για να μπολευτούν και τα καινούργια ψαράκια. Αυτό ρε παιδιά δεν είναι δωροδοκία και δωροληψία. Τι είναι και ξέρετε εδώ το αντίκημα είναι μεικτό όπως λέει ο ποινικό κώδικα, γιατί σε μια ε, συναλλαγή ε, χρειάζονται δύο μια παράνομη συναλλαγή. Δεν είναι μόνο ε, Αυτό που τα δίνει είναι και εκείνο που τα παίρνει, δηλαδή πάνε και δυο. Και μου κάνει εντύπωση εδώ: Α κάνουμε αυτή την παρατήρηση. Πολλοί ασχολούνται και μιλάνε συνέχεια. Α πούμε τι έγινε με τη λίστα Λαγκάρτ, τα ονόματα τη λίστα Λαγκάρτ και τα ονόματα τη Λίστα Λαγκάρτ. Βγήκανε κάποια ονόματα από τη λίστα Λαγκάρτ. Και τα πήρανε, μάλιστα. Γιατί στη λίστα αυτή δεν αναφέρονται και ποιοι τα δώσανε, ε? Ε, Ερώτηση. Μπορεί κανείς να απαντήσει. Γιατί δεν υπάρχουν και τα ονοματάκια δίπλα δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι αναφέρονται μέσα ότι δωροδοκηθήκανε θα έπρεπε να υπάρχει και το ονοματάκι εκείνου που τους δωροδόκησε. Γιατί επαναλαμβάνω ότι το αδίκημα της δωροδοκίας είναι σύνθετο, δεν είναι απλό, δεν χρειάζεται ένας. Ένας Ταγκό δεν χορεύει ε, και ταγκό χορεύουν σε, σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι. Έτσι, χρειάζονται δύο. Ε, δύο, τουλάχιστον δύο, τουλάχιστον δύο. Πού είναι ο δεύτερος, γιατί δεν καταγράφεται. Μήπως είναι κάποιοι μεγάλοι και τρανοί του, εξωτε, του, εξωτερικού που είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι γιατί εμείς είμαστε οι διαβλητοί μόνο οι Έλληνες και εμείς είμαστε οι κλέφτες, εμείς είμαστε οι λοποδίτες, αυτοί δεν ξέρουν τίποτα για το φόνο. Είναι πάρα πολύ έντιμοι, είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι, είναι πάρα πολύ συνεπείς στις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στους πολίτες τους και γενικότερα στις συναλλαγές τους λόγω της θέσης την οποία έχουν είτε στην κοινωνική ζωή, είτε στην πολιτική ζωή, είτε στην οικονομική ζωή. Άρα είναι υπεράνω και γι' αυτό και δεν αναφέρονται ε, μια χαρά το έχουμε αυτό καταλάβει και μπορούμε να φωνάζουμε και να στριγκλίζουμε ότι θέλουμε και τα ονόματα εκείνων που τους τα δώσανε σε αυτούς που δημοσιεύεται ότι τα πήρανε γιατί δεν μπορεί να τα πήρανε από μόνοι τους δεν μπορεί να μπήκαν σε κάποιο μέγαρο να ανοίξαν τα χρηματοκιβώτια και αν τα πήρανε τους τα δώσανε και τους τα δώσανε το ίδιο συμβαίνει και τώρα υπάρχει μια ε, μια απίστευτη δωροδοκία από αυτόν που παριστάνει τον, υπουργό, τον, τον πρωθυπουργό έτσι και άντε εσύ τώρα να τιμωρήσει για δωροδοκία εάν δώσει κάποιος κάνα κατοστάρικο σε κάνα θυρωρό Υπουργείου, κάνα πενιντάρικο, κάνα εικοσάρικο. Επειδή βιάζεται για να του δώσει μια αίτηση να πάει πάνω στο πρωτόκολλο για να μην περιμένει στην ουρά. Έτσι, αυτόν θα τον ξεσκίσω αγόρι μου. Αλλά τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος καλεί δημόσια σε συναλλαγή για εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, Τα ρέστα μου. Σταματάει η όποια έκφραση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, γιατί καμία έκφραση δεν είναι αρκετή για να αποδώσει ε, το έσχος, για να αποδώσει αυτό, το, α, αυτό το, 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 το συνοθήλευμα που υπάρχει και μας κυβερνάει και που εμείς το αποδεχόμαστε, και στις συναλλαγές και στις επαφές μας μιλάμε πάντα δυστυχώς και αναφέρουμε τη λέξη δημοκρατία. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε πως αυτή τη λέξη πρέπει να την απορρίψουμε από το λεξιλογιό μας, δεν πρέπει να την ανεχόμαστε, δεν πρέπει να τη δεχόμαστε, δεν πρέπει να δεχόμαστε την έννοια ε, νόμος όπως αυτή εκφράζεται αυτό το χρονικό διάστημα που περνάμε και θα πρέπει όλοι να αντιδράσουμε και να αντιδράσουμε μαζικά, οργανωμένα, συντεταγμένα, γιατί αλλιώς δεν έχουμε καμία τύχη. Οι κερίε πήγουν, ε, είναι πάρα πολύ κρίσιμη ε, αυτή η περίοδος, δεν ξέρω αν θα γίνουν εκλογές, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, τουλάχιστον για μένα, ε, θα το πούμε σε λιγάκι, θα σας... Μεταφέρω λίγο την σκέψη μου σε αυτό το, σε αυτό το ζήτημα. Ε, απλά για προβληματισμό ε, και εσείς ε, αναλόγως να επεξεργαστείτε τη σκέψη μου αυτή και να την απορρίψετε, να συμφωνήσετε ή να τη διαφοροποιήσετε. Θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα εάν ε, μπορούσαμε να είμαστε εδώ ε, μαζεμένοι αυτοπροσώπως που λένε για να υπάρξει μια ζωντανή ανταλλαγή απόψεων Εν πάση περιπτώσει ε, αυτά τα μέσα διαθέτουμε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, δηλώνω και πάλι παρόν για να συνεχίσω από εκεί που είχαμε σταματήσει προηγουμένως και που θα ρισκάρω να εκφράσω κάποιες σκέψεις που έχω σχετικά με όλο αυτό το σύριαλ το που παίζεται περί εκλογών, περί ανάδειξης Πρόεδρου της Δημοκρατίας και εκλογών ο Σονούπο. Λοιπόν, το να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας το θεωρώ απίθανο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το να πάμε σε εκλογές έτσι όμορφα, ειρηνικά, ήσυχα και ωραία, πάλι δεν με εμπνέει, διότι η ιστορία έχει διδάξει ότι από κατοχή και από χούντα, δεν βγαίνει ποτέ, δεν έχεις βγει ποτέ ιστορικά μέσα από ε, κυβερνητική αλλαγή που έχει προκύψει με την συνήθη διαδικασία των εκλογών. Θυμηθείτε, τις ιστορικές περιόδους όλες να το πάρουμε από το 43, από το 1843 με το Μακρυγιάννη και τους λοιπούς που τότε ε, το ζητούμενο ήταν σύνταγμα και πήραν το σύνταγμα. Αυτό ήταν ο στόχος, αυτό ήταν το ζητούμενο. Το 1862 με τον Παπαδιαμαντόπουλο, το, το συνταγματάρχη και τον κόσμο μαζί, δηλαδή επαναστάσει και οι δύο, οι οποίες, η, οποίες, οποία κατέληξε πάλι στην, α, όχι, στη, όχι σε, ε, σε σύνταγμα, το σύνταγμα έγινε το 1964, δύο χρόνια μετά, ε, με, με συνέλευση, αλλά ...με την εκδίωξη του Όθωνα... ...τον εκθρονισμό του... ...το 1909... ...πάλι το ίδιο μετά από την επανάσταση του 9... ...που μας έφερε τον Βενιζέλο... ...το αντροπελικό το εγκλέζικο... ...να πάμε στο 22 με τον Βλαστήρα... ...μια από τα ίδια... ...να πάμε στο 1945 ας πούμε μετά την απελευθέρωση... ...βγήκαμε με εμφύλιο πόλεμο... ...όπως βγήκαμε... Εν πάση περιπτώσει... Έτσι βγήκαμε, δεν βγήκαμε με εκλογέ. Ε, να πάμε στο 67. Βγήκαμε με τον διαμελισμό της Κύπρου. Συν τα θύματα εδώ που είχαν προηγηθεί ε, λόγω του Πολυτεχνείου και όλη αυτή τη περίοδου που είχε μεσολαβήσει κατά τη διάρκεια τη χούντα των συντάγματαρχών. Τώρα ε, έχουμε τη χούντα των πολιτικών. Ε, διότι υπάρχει και λειτουργεί αυτό που λέγεται Κοινοβούλιο, επαναλαμβάνω με ί. Λοιπόν, ε, ποτέ δεν έχεις βγει, γιατί απλά εκείνος ο οποίος ε, έχει εφαρμόσει σύστημα κατοχής και δικτατορίας, είναι ένα κοκτέιλ απίστευτο, δεν έχει συμβεί πάλι, ε, δεν υπάρχει περίπτωση να παραδώσει κλειδιά εξουσίας. Σκεφτείτε το έτσι τώρα, ας πούμε... Ε, με, με όση σκέψη διαθέτει ο καθένας, με όση φαντασία διαθέτει ο καθένας. Γίνονται εκλογέ, αναδεικνύεται ένα πολιτικό κόμμα το οποίο δεν είναι από αυτά τα οποία εφαρμόζουν τη Χούντα στην πράξη ε, και το πιθανότερο είναι για να το λέμε με το όνομά του ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με τον Τζίπρα ο οποίος σημειωτέων δεν θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση το έχει αποδείξει σπρώχνει πολύ κόσμο στο να μην τον ψηφίσει για να μην εκλεγεί αυτοδύναμος ούτω ώστε να μην έχει όλο το βάρος επάνω του για τις διεκδικήσεις του κόσμου που θα ακολουθήσουν ένα τελευταίο δείγμα είναι το ότι απόδειξη δηλαδή αυτού που λέω δεν θέλει αυτοδυναμία το παντρολόγημα που κάνει με το φώτι του κουβέλι με τη ρημάδα ο οποίος Κουβέλης συμμετείχε σε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Πασό και τα λοιπά, ήταν ακόμα και στη, στη συγκυβέρνηση με το πραξικόπημα της ΝΕΤ ο κύριος Κουβέλης, έτσι. Δηλαδή, με ένα, με ένα, με ένα πολιτικό σχηματισμό ο οποίος είχε εφαρμόσει στην πράξη στην πράξη την καταστροφή του ελληνικού λαού για κάποια χρονική περίοδο Αυτόν τον παίρνει μαζί τώρα σαν συνετεράκι. Πέρα από όλους τους άλλους που έχει μαζέψει ας πούμε και που έχουν ψηφίσει μνημόνια όπως η κυρία Κατσέλη, όπως ο κύριος ε, πώς τον λέμε το, τον, το, το βουλευτή αυτό ε, ειδικών αναγκών το τον κύριο Κουρουπλή είχε ψηφίσει και αυτός έτσι μνημόνιο Λοιπόν, και του μαζεύει. Δηλαδή θέλει να διώξει έναν κόσμο ο οποίο ε, θα ήταν κοντά του και ο οποίο ήταν κοντά του αντιδικτατορικά, αντικατοχικά. Και να μείνει σε ένα κόσμο απλά απελπισμένο, όχι που δεν θα πάει να ψηφίσει με ελπίζοντα, αλλά από απελπισία. Δηλαδή με το συνέστημα ότι καταστρέφομαι τελείως ρε παιδί μου κάτι μπορεί ίσως κάποτε κάποια στιγμή να μου κάνει ένα πιάτο φαΐ όπως υποσχέθηκε και στην έκθεση Θεσσαλονίκη για τις 300.000 συσίτια λοιπόν και να πάει τώρα να κερδίσει τις εκλογές και ο αξιότιμος κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας να τον καλέσει και να το αναθέσει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και οι άλλοι να, ε, να είναι στην αντιπολίτευση. Και βεβαίως δεν φοβούνται τον, την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί εντάξει είναι δικοί τους άνθρωποι ας πούμε μπορούν να τα βρουν μαζί τους, τα έχουν βρει μάλλον ήδη και τα λοιπά. Αλλά εδώ υπάρχει το στοιχείο ότι με το που θα πέσει αυτή η κυβέρνηση, με το που θα πέσει, με όποιο τρόπο πέσει, με το που θα πέσει, ο λαός καταρχήν η πρώτη αντίδρασή του θα είναι «Νικήσαμε, νικήσαμε», γιατί θα έχει φύγει από το σβέρκο του ο Μέγας Δυνάστης, τον οποίο μισεί θανάσιμα και θα, ε, θα ανεβεί πάρα πολύ το ηθικό του. Με ανεβασμένο λοιπόν πολύ το ηθικό του, ότι του έριξε, κάτι το οποίο ε, του φαινόταν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ενώ δεν ήταν δύσκολο, πάρα πολύ απλό ήταν, απλά θα έπρεπε... Να, ε, να εφαρμόσει κάποιες κινήσεις τέτοιες που να τους είχε ρίξει από πολύ πριν γενική πολιτική απεργία διαρκείας κτλ άρνηση δηλαδή του καθε... συμμετοχής ε, στο... στη ζωή του καθεστώτος θα ξεσηκωθεί εκφράζοντας την απελπισία του και θα αρχίσει να πιέζει πάρα πολύ έντονα την ηγετική ομάδα αυτού που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ να του δώσει ανάσα Τουλάχιστον ανάσα Ποια ανάσα Εφορία Τράπεζες Μεροκάματο τα, 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 τα βασικά Τα απόλυτα βασικά Τα απόλυτα αναγκαία για τη ζωή του Από που θα του τα δώσει Δεν θα έχει να του δώσει Απολύτως τίποτα Και θα γίνει ο χαμός Συνεπώς θα πρέπει κατά τη γνώμη μου, να βρεθεί κάποιο τρόπο να καθυστερήσει αυτό που λέγεται εκλογική διαδικασία. Τώρα, πώ ακριβώ θα την καθυστερήσουν, δεν μπορώ να το προβλέψω, ας πούμε, να το εκτιμήσω ακριβώ. Μπορεί να προκύψει από ένα γεγονό έκτακτο εντελώ και μη αναμενόμενο που, θα έχει, που να έχει μια ευρεία απήχηση ε, στο λαό με μια πολύ δυνατή, μια γερή, ξέρω εγώ, τρομοκρατική ενέργεια, με ένα Τούρκο που θα τον βάλουν να κάνει κάποια ίμια, ας πούμε, έτσι για να στανιάρουμε λίγο. Ε, με κάποιο τρόπο, ε, μπας περιπτώσει, πιστεύω ότι οι εκλογές, παρόλο ότι εμφανίζονται ότι είναι πολύ κοντά, νομίζω ότι θα είναι πολύ μακριά και ότι θα πάνε, μετά από λίγες μέρες σε κάποια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, οικουμενική, ειδικού σκοπού, παπαδήμιου, θυμόσαστε, μας έχει προκύψει στο παρελθόν και μην μου πει κανεί τώρα ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα διότι θα είναι, είναι αντισυνταγματικά μα και ο Παπαδήμος αντισυνταγματικός ήταν. Δεν ήταν καν βουλευτή. Οι άνθρωποι σε όλες τις ε, μορφές κυβέρνησης που έχουν επιλεγεί μέχρι τώρα ή τι έχουν οριστεί έχουν παραβιάσει κάποια συγκεκριμένη διάταξη του συντάγματος δεν έχουν γίνει εκλογές με βάση με την τήρηση του, ε, της διάταξης του συντάγματος που προβλέπει το πώς γίνονται οι εκλογές γιατί οι εκλογές γίνονται σύμφωνα με μια διαδικασία δεν γίνονται με το κατά πώς μου γουστάρει και όποτε μου γουστάρει αλλά γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο και πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες αν θέλετε εντάχει και πηγαίνετε να το δείτε θα σας πω μόνο τα άρθρα του συντάγματος που έχουν παραβιαστεί κατά περίπτωση τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε αλλά επειδή μπορεί να έχουμε και καινούριου φίλους που να έχουν στην παρέα μας που να έχουν κάποια απορία και να θεωρούν ότι ίσως υπερβάλλουμε σας λέω ότι ε, το πρώτο πραξικόπημα, βεβαίω το κυρίαρχο, είναι η Σύμβαση δανειακή Διευκόλυνση, η υπογραφή τη από τον κοπιλάτη, ε, με παραβίαση του 28 του Συντάγματο, που διαβάσαμε προηγουμένω κατά γράμμα ε, τι ακριβώ ορίζει, για την εχώρηση τη εθνική κυριαρχία. Ε, πάμε στη, στον Παπαδήμο που είναι παραβίαση των άρθρων 37 και 38, δέστε τα. Πάμε στη. Στην επόμενη που ε, εκλογική διαδικασία που ε, ακολούθησε αμέσως μετά που έχουμε παραβίαση του άρθρου 41 του συντάγματος ε, που ορίζει ότι οι έκτακτες εκλογές, οι πρόορες εκλογές γίνονται μετά από μια επίσης συγκεκριμένη διαδικασία, θα τη δείτε στο 41 η οποία δεν τηρήθηκε ε, πάμε στις τελευταίες που ανέδειξαν το Μέγα Σαμαρά σαν Πρωθυπουργό της Ελλάδας, της ελληνικής δημοκρατίας παιδιά γελάστε όσο θέλετε ε, που είναι καταστρατήγηση του άρθρου 54 παράγραφος 2 του συντάγματος δείτε τη και όποιος ε, νομίζει ότι υπερβάλλω τον παρακαλώ πάρα πολύ να στείλει ένα mail εδώ στην εκπομπή να τι εκφράσει τι αντιρρήσει του και να το απαντήσω καταλήλω. Δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα. Συνεπώ, εκλογέ εγώ δεν περιμένω. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα εάν ε, υπάρξουν εκλογές αλλά και εκλογές να υπάρξουν πολύ γρήγορα μετά τις εκλογές θα έχουμε πάλι το χάος διότι απλά δεν θα είναι δυνατόν σε ένα πτωχευμένο, στην κυριολεξία, κράτος. Πτωχευμένο αγρίος που δεν έχει μισή στα ταμεία του και αντίθετα ε, έχει ανάγκη αποδανικά για να λειτουργήσει τις στοιχειώδεις ανάγκες που πρέπει να λειτουργήσει το ταμείο του. Θα μπορέσει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση να δώσει το παραμικρό, την παραμικρή παροχή, όντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ, το οποίο για την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, και λέω την ηγετική ομάδα για να μην τους παίρνουμε όλους στο λαιμό μας ας πούμε, γιατί ε, θα μου πείτε τώρα οι άλλοι τι κάνουν, πώς τα αποδέχονται, πώς τα ανέχονται. Εντάξει, τι να πω, κρίνετε εσείς. Ε, αλλά εν πάση περιπτώσει για την ηγετική ομάδα, έχει δηλώσει επανειλημμένα και σε όλους τους τόνους από πολύ πριν, πολλά χρόνια τώρα μέχρι και σήμερα ότι το ευρώ είναι το εθνικό μας νόμισμα και ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε μονομερείς πράξεις κτλ. Για τις αντιρρήσει που έλεγα προηγουμένως αν έχει κάποιος και θέλει να τις εκφράσει πολύ ευχαρίστως με μεγάλη χαρά να τις δω και μπορεί να το στείλει το email στην, διεύθυνση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση onr onr papaki i ή παύλα ροή gr επαναλαμβάνω onr papaki παπάκι ή παύλα ροή, τελεία, air, παπάκι, ή παύλα, ροή τελεία, και γενικότερα σε ό,τι λέω εάν κάποιος ενίσταται θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλει τις ενστάσεις του για θα μου δώσει και την αφορμή και την ευκαιρία να μπορέσω να είμαι ακόμα πιο αναλυτικός γιατί εδώ προσπαθώ όσο μπορώ να συμπυκνώσω το λόγο για να μπορέσω να αγγίξω διάφορα ζητήματα μέσα στο χρόνο τον οποίο έχω στη διάθεσή μου. Αυτή είναι η άποψή μου λοιπόν για τις... Εκλογές και για ό,τι άλλο προγραμματίζεται ε, να συμβεί. Εσείς σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου κάνετε τη χάρη ε, να αντιμετωπίσετε την περίπτωση του χάους που έρχεται με ψυχραιμία γιατί έρχεται το χάος, είναι μπροστά μας το χάος με ψυχραιμία, με αυτοκυριαρχία να ξέρετε ότι Παλιά λέγανε πριν οι, εφεύρει η ιατρική επιστήμη Τους ανώδυνους τοκετούς και, και όλα αυτά που είναι των τελευταίων δεκαετιών Παλιότερα οι γιαγιάδες μας και οι μανάδες μας ακόμα ε, Λέγανε ότι οι οδύνες φέρνουν το παιδί Οι οδύνες γεννάνε τη ζωή οι, Με οδύνες έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο όχι με σκληρίδι, όπως διάβολο τις λένε τώρα, τις διαδικασίες που δεν μπαίνει χαμπάρι ή επιτόκος ή έγκυος μάλλον, αλλά με οδύνες. Λοιπόν, με οδύνες θα απαλλαγούμε. Τις οδύνες αυτές θα πρέπει να τις αποδεχθούμε ξέροντας και να είσαστε βέβαιοι γι' αυτό, όπως είμαι και εγώ βέβαιος απόλυτα, ότι οι Οδύνες θα φέρουν ένα μωρό το οποίο θα είναι υγιέστατο, θα είναι ε, εξαιρετικά ζωντανό, θα είναι ένα βρέφος το οποίο θα μείνει στην ιστορία για πάντα. Και πιστεύω ότι αυτό μας αξίζει. Βοηθήστε, συμπαραταχθείτε, ανατρέψτε. Κρατήστε, αν θέλετε, αυτές τις εκφράσεις καλά με στο μυαλό σας. Βοηθήστε, οργανωθείτε, ανατρέψτε. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Η λύση είναι μία. Η λύση είμαστε εμείς. Δεν είναι η πολιτική, τους βλέπετε άλλωστε, τη σούργελα είναι όλοι. Θα τους έχετε αειδιάσει σίγουρα Ενδεχομένως αυτό είναι και ο στόχος του συστήματος να αειδιάσει ο κόσμος τους πολιτικούς γιατί τους συνδέει με την έννοια πολιτική έτσι ώστε να αισθανθεί αηδία για την πολιτική. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Είναι άλλο πράγμα εκείνοι οι οποίοι εκφράζουν, εκφράζουν την πολιτική εκάστοτε και είναι άλλο πράγμα η ίδια η πολιτική. Γιατί η ίδια η πολιτική, η έννοια της πολιτικής δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τους πολιτικούς. Η έννοια της πολιτικής έχει σχέση και συνάφεια μόνο με το πώς βλέπουμε τη ζωή μας, πώς ενδιαφερόμαστε για την εξέλιξή της, τι στόχους βάζουμε για το μέλλον μας, πώς αυτούς μπορούμε να τους υλοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για εποφελία της ζωής μας, και γενικότερα εποφελία αυτής της ευλογημένης γης στην οποία ε, ταχθήκαμε να ζούμε και ζούμε αναλογιζόμενοι πάντα όπως πρέπει να αναλογιζόμαστε πάντα το από πού ερχόμαστε και να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ένα στόχο για το που θα πάμε ο οποίος στόχος του που θα πάμε θα πρέπει να είναι καλύτερος από κείνον, από το, τον οποίο έχουμε στο μυαλό μας, από το από πού ερχόμαστε, γιατί δεν είμαστε τυχαίοι, δεν είμαστε χτεσινοί, έχουμε μια ιστορία, δυόμισι χρόνια περίπου, ίσως και περισσότερα. Δεν μπορούμε να την ξεπουλήσουμε, στο όνομα οποιοδήποτε, του, τη χάρπα του έτυχε να ζει σε αυτόν τον τόπο για κάποια ε, χρονική περίοδο, ποτέ. Αυτό το αρνούμαστε. Πρέπει να το αρνούμαστε όλοι και όχι μόνο εγώ που σας μιλάω και οι συναγωνιστές μου και φίλοι μου αλλά πρέπει να γίνει κτήμα σε όλους μας ότι πρέπει να αρνηθούμε αυτή την πρόστιχη ζωή αυτή την εκφυλισμένη ζωή που μας έχουν επιβάλει και να μην ε, στρεφόμαστε εναντίον της πολιτικής αλλά την πολιτική πρέπει να την βιώνουμε να την έχουμε μέσα μας με την έννοια που, που είπα πριν κατά την ταπεινή μου άποψη. Και να μην τη συνδέουμε με τους πολιτικούς. Και ό, γιατί όλο αυτό που γίνεται έχει στόχο και αυτό. Να διώξει τον κόσμο από την σκέψη ότι μπορεί και πρέπει να ασχολείται με την πολιτική. Όχι. Αυτό το χατήρι δεν θα τους το κάνουμε. Και το ότι το θέλουν με τα μανίας... Προκύπτει σαφώς και από τη δημιουργία όλων αυτών των συνοθυλευμάτων που λέγονται νέα πολιτικά ε, κόμματα, εφευρήματα τύπου ελιάς, ποτάμιου, ρίζες, παλούκια, ό,τι θέλετε που αναφύονται κάθε μέρα στη ζωή και φυτρώνουν στη ζωή μας. Όχι. Εμείς ασχολούμαστε με την πολιτική και όχι με αυτούς. Με την πολιτική με ήττα και όχι με γιώτα. Εντάξει. Λοιπόν σας ευχαριστώ πάρα πολύ την ερχόμενη ε, Τρίτη θα είμαστε και πάλι μαζί γιατί βέβαια ε, βλέπετε η γκάμα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και ειλικρινά επαναλαμβάνω πριν να σας αποχαιρετήσω για σήμερα ε, και σας ευχηθώ καλές γιορτές και θα έχουμε καλές γιορτές γιατί οι γιορτές οι καλές δεν θα είναι, δεν είναι αυτές τις μέρες. θα είναι τις αμέσως επόμενες μέρες το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα, εκεί θα πούμε τι πραγματικέ καλέ ευχέ. Τώρα λέμε τι συμβατικέ καλέ ευχέ. Αλλά α τι κρατήσουμε και αυτέ γιατί αξίζει τουλάχιστον με του ε, συγγενεί μα, την οικογένειά μα, του φίλου μα, τον περίγυρό μα γενικότερα να ε, περάσουμε όσο το δυνατόν ε, πιο καλά, ε, ψάχνοντα να βρούμε κάποιο χαμόγελο αισιοδοξία μέχρι ότου ξεσπάσουμε σε γέλια τα οποία γέλια θα ταρακουνήσουν το σύμπαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές γιορτές, να είσαστε καλά και ε, την άλλη Τρίτη θα είμαστε και πάλι μαζί στο μέτρο που με ανέχεστε. Ευχαριστώ, καλή σας μέρα. Δικτυακό σταθμό η ρωή. Συνεχή πηγή παροχής σκέψη.